Να μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Συγγνώμη, τον κύριο Θέμη Οικονόμου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών. Κύριε Οικονόμου, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλημέρα σας. Ποια είναι η εικόνα και σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Εγώ είμαι στο Τελεφερίκ στην Πάνιθα περίπου, ναι. Επάνω. Να σας κάνω μια ενημέρωση γενική, αν θέλετε. Ναι, σας ακούμε. Λοιπόν, να πω την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή πετούν 4 με 5 ελικόπτερα, δεν είδα παραπάνω. Έτσι, προσπαθούν να σταματήσουν τη φωτιά που πάει προς το δρυμό. Η φωτιά είναι ακριβώς, να σας πω που ακριβώς είναι αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει στις τελευταίες ταβέρνες των Αχαρνών, στη λεωφόρο Πάρνηθος, στη λεωφόρο Πάρνηθος. Πέρασε από μπροστά, τις έγκλειψε, τις φίλησε και έφυγε. Δηλαδή την προλάβαμε τη φωτιά εκεί. Ναι. Τώρα κατευθύνεται προς το δρυμό, το κέντρο του δρυμού, γιατί και αυτό που καίει δρυμός είναι. Είναι στο Μετόχι. Είναι σε ένα σημείο μια χαράδα που λέγεται ο Άγιος Γεώργιος. Αλλά η περιοχή είναι η περιοχή Μετόχι. Το γνωρίζουν πάρα πολύ και σχεδόν όλοι. Ναι. Δεν έχει κίνδυνο, δεν φτάνει προς το Τελεφερίκ. Δεν φτάνει αυτή τη στιγμή προς το Τελεφερίκ και το λέω αυτό γιατί το Τελεφερίκ είναι μακριά τους, αλλά ακόμη πιο μακριά είναι και οι Θρακομακεδόνες. Ναι. Άρα δεν πρέπει να φοβάται ο κόσμος των Θρακομακεδόνων. Δεν κινείται δηλαδή προς Θρακομακεδόνες η φωτιά δεν αυτή την ώρα. Δεν κινείται προς κατοικημένο ιστό. Ναι. Δεν κινείται προς κατοικημένο ιστό. Αυτό θέλω να καθησυχάσω και αυτό θέλω να πω. Ότι η φωτιά είναι μεγάλη. Ο αέρας δεν έχει κοπάσει. Ναι. Έτσι, δεν έχει κοπάσει για να πούμε ότι μπορούμε. Τα ελικόπτερα πετάνε. Το ευτύχημα είναι το νερό το παίρνω από την ΕΙΔΑΠ, δηλαδή στα 500 μέτρα, 1000 μέτρα στη ευθεία απόσταση. Ναι. Άρα τα πράγματα μπορώ να πω ότι μπορεί να γίνουν ευνοϊκότερα αυτή τη στιγμή που πετούν τα αεροπλάνα. Διαφορετικά περιμένουμε να δούμε αν κοπάσει ο αέρας θα γίνει πολύ εύκολο το έργο των περιοριστών. Δυστυχώς όμως φυσάει συνέχεια αέρας. Ναι, και η πρόγνωση είναι για 5 με 6 μποφόρ και σήμερα. Ναι, το είδα, το άκουσα, είναι 5 με 6 μποφόρ. Θέλω να πω μόνο ότι δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή οι Θρακομακεδόνες. Μάλιστα, και είναι πολύ σημαντική. Απλούστατα να είναι σε ετοιμότητα. Έχουν στείλει το 112 το μήνυμα για ετοιμότητα, όχι για εκένωση. Βεβαίως, αυτό πρέπει καλά να κάνετε. Το διευκρινίζετε και να καλά το κάνετε και το διευκρινίζετε. Το έχουμε πει και εμείς. Τις 4-4, δύο μηνύματα. Ένα στις 4 το πρωί, ένα στις 4:30. Για ετοιμότητα, ναι. Όπως λέτε, προς τους κατοίκους των Θρακομακεδόνων. Ναι, τα δύο εκεί. Την ώρα εμείς είμαστε στον δρόμο. Ναι. Και τώρα έχει έρθει και ο υπουργός, ο κύριος Κικίλιας, εδώ στην περιοχή. Μάλιστα. Το Μετόχι είναι... και η χαράδρα του Αγίου Γεωργίου που εντοπίζετε εσείς εκεί, το μέτωπο και τη φωτιά που μένεται ανεξέλεγκτη, έχει πλούσια βλάστηση. Έχει ξανακαεί πρόσφατα, κύριε Οικονόμου? Όχι. Παρθένο είναι. Παρθένο είναι. Εκεί είναι παρθένο και το δυστύχημα είναι ότι είναι μεγάλη η έκταση. Η έκταση είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Η ακτίνα δηλαδή της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Υπάρχει μια ερώτηση μόνο πριν σας χαιρετήσω. Υπάρχει αναζωπήρωση ή πρόβλημα κοντά στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής? Δεν έχετε κάτι εσείς? Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Θέμη Οικονόμου, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών. Ευχαριστώ, κύριε Οικονόμου. Σας ευχαριστώ. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Οικονόμου ότι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην Πάρνηθα είναι στο Μετόχι, είναι σε μια περιοχή με πλούσια βλάστηση στη χαράδρα του Αγίου Γεωργίου και είναι ένα κομμάτι που αυτό, λένε οι πληροφορίες, δεν κάηκε ούτε το 2007 ούτε το 2021. Να ζητήσω και από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, να μας πει ποιες πληροφορίες, ποια είναι η εικόνα που έχει αυτή την ώρα. Κύριε Κόκαλη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πύρινο μέτωπο, το οποίο έχει περάσει την, του Αγίου Γεωργίου τη Ρεματιάνη στην επόμενη βουνοκορφή και είναι από τη βουνοκορφή και κατεβαίνει μέχρι τις ταβέρνες που είναι στην λεωφόρο της Πάντας. Είναι η απόσταση εδώ που βρισκόμαστε στο Τελεφερίκ, η απόσταση είναι περίπου 600 μέτρα από το Τελεφερίκ.
Είναι μεγάλο πυρηνικό μέτωπο και αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν σπίτια. Ναι. Δεν έχει εδώ σπίτια τριγύρω. Το πρωί επικινδυνεύσανε κάποια πίσω από τις ταβέρνες, αλλά τα γλιτώσανε. Μάλιστα. Πάντως η φωτιά δεν απειλεί, ούτε κινείται, ούτε κινείται προς Θρακομακεδόνες, έτσι. Προς Θρακομακεδόνες κινείται, ναι. Αν και πάει εντελώς αντίθετα από τον αέρα, ο αέρας κινείται προς Θρακομακεδόνες, κινείται με αργό ρυθμό προς Θρακομακεδόνες, είναι πολύ μακριά. Ναι. Και από εκεί που βρίσκεστε εσείς, στο τελεφερίκ, μέχρι επάνω, όπως μας είπατε, για 600 μέτρα, βλέπετε την έκταση του μετόπου. 600 μέτρα είναι από το τελεφερίκ και η φωτιά. Α, στα 600 μέτρα απόσταση από το τελεφερίκ και η φωτιά. Το λέω γιατί το βράδυ βλέπαμε μια εικόνα η οποία μας προκαλούσε δέος και τρόμο με την πύρινη γραμμή από κάτω μέχρι πάνω στην Πάρνηθα. Γι' αυτό σας λέω. Προφανώς έχει αλλάξει το ραδιαστάσιο. Ακριβώς αυτό λέω. Είναι από τη βουνοκορφή. Λοιπόν, πριν το Μον Παρνές, πριν το τελεφερίκ, έχει μια βουνοκορφή ακριβώς μετά από το Αγίου Γεωργίου τη Χαράδρα. Γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Κόκαλη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, για πάμε κατευθείαν να αποδεχτούμε την Αλεξάνδρα.